Αρχικά να καλησπέρασουμε τον Γρηγόρη τον Ατρίδη που θα μας βοηθήσει. Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα. Και μαζί να δώσουμε την καλησπέρα μας στον κορυφαίο αθλητή της χρονιάς στο βόλι, τον Αλεξάνδρη Σαφράνοβιτς, ο οποίος μας ακούει. Άλεξ, καλό μεσημέρι, γεια σου. Hello. Α, στα αγγλικά. Good morning, Alexander. Hello, how are you? Fine, fine. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε και να μας πει αν νιώθει ότι ζει μερικές έτσι από τις πιο ωραίες μέρες, στιγμές της καριέρας του, από όλα όσα βιώνει από την Κυριακή, εντός γηπέδου, εκτός γηπέδου, από όλα αυτά. Alexander, the first question is if that days are part of the best times in your career. And we are asking that because we have seen you celebrating with the team the championship also in the airport with the fans. Yeah, definitely. It's you know, like it's one of the happiest days, you know, because the fans of PAOK give us a lot of love, you know, like they appreciate a lot for what we did. Yeah, we're having fun these days. Σίγουρα είναι πολύ καλές ημέρες. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και ο κόσμος του ΠΑΟΚ μας δίνει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Εκτιμά πάρα πολύ αυτό που πετύχαμε και κάναμε και γι' αυτό το λόγο είμαστε και πολύ ικανοποιημένοι, πολύ χαρούμενοι. Θέλει να μας μιλήσει για την κατάκτηση του αθλήματος σε μια τόσο δύσκολη χρονιά. Στο τέλος, εντάξει, αρκετοί με την εξέλιξη που είχαν και τελική μίλησαν για έκπληξη για αυτό το τελευταίο παιχνίδι. Πώς το εδίωσε εκείνος? Alexander, a lot of people has told that it was a surprise that PAOK won the championship. And the main reason for that was that for a long time in that season Olympiacos seemed to be the best team according to its appearances and its results. Was it a surprise for you? What's your opinion? You know, like we had a difficult time this year, you know, because of many reasons, you know, injuries, some bad periods, surprise, you know, like I would not say it was like such a big surprise, you know, because okay, PAOK, Olympiacos this season they were favorites, you know, like they play really good volleyball. They didn't lose to anyone except one game with Piraeus, I think, 3-2 or something like this. Also, on the mental side, you know, like they were a little bit more stronger than us before the playoff because, you know, like we lose against them all the games. Whatever we play, home, outside, cup, league cup, you know, so... but I will not say surprise, you know, like because I through all the way I believe that there is a potential in this team to do something big, you know. So it was not that I was so shocked that oh wow we won the championship. Okay. Αυτό που μας λέει είναι πως ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά, μια χρονιά στην οποία υπήρχαν πολλές δυσκολίες, είτε είχαν να κάνουν αυτές με τους τραυματισμούς που δυσκόλεψαν τον ΠΑΟΚ, είτε με τις κακές περιόδους που είχε η ομάδα συνολικά μέσα στη σεζόν. Δεν θα έλεγε ότι είναι μια έκπληξη το ότι ο ΠΑΟΚ πήρε το πρωτάθλημα, δεν είναι κάτι που τον εντυπωσιάζει, που μπορεί να πει «Ω, πήραμε το πρωτάθλημα, καταφέραμε κάτι το οποίο δεν περίμενε», γιατί πάντα πίστευε στις δυνατότητες αυτής της ομάδας, της δικής του ομάδας, του ΠΑΟΚ. Σίγουρα σε όλη τη σεζόν παραδέχτηκε και ο ίδιος ότι ο Ολυμπιακός έδειξε ότι ήταν το μεγάλο φαβορί, είχε μόλις μία ήττα απέναντι στη Σύρο. Και γενικά ήταν δύσκολο αυτό που πέτυχε ο ΠΑΟΚ, γιατί ακόμα και σε ψυχολογικό επίπεδο η ομάδα πριν να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στα play-off είχε ιτηθεί σε όλα τα παιχνίδια από τον Ολυμπιακό, είχε χάσει και το κύπελο και ήταν κάτι το οποίο δημιουργούσε ακόμα πιο δύσκολες συνθήκες. Ωστόσο ο ΠΑΟΚ στο τέλος είναι αυτός ο οποίος τα κατάφερε. Ήταν τόσο εντυπωσιακή η σειρά, έχει ξαναζήσει κάτι αντίστοιχο με 3 breaks τελικούς? Alexander, we have seen that there was a lot of breaks in the finals. Was it something strange for you? Have you ever played
in such a finals like that season in Greece? You know, like in the playoff, especially in the final of the playoff, you know, like it's sometimes it's not really, really important the professional level. I mean, like the volleyball level, how you play the game. You know, like I think it's a lot about the mind. Mm-hmm. You know, it's the team who is more stronger in their mind. You know, like they will success in the end. Yeah, you know, like it was a difficult series because, you know, the Olympiacos beat us 3-0 in Emi, and then we came here to Palataki, we won 3-0, and then we won 3-2 there, you know, like, and then we came home to play fourth game, you know, like maybe it was a little bit pressure because we are leading the series and we can close the series at home. I think it's the really important thing in this kind of series, it's a mental side. You know, like the team who is more concentrated, more confident in that moment will win the battle. Okay. Μας είπε ότι σίγουρα είναι μια έτσι περίεργη σειρά, μια ιδιαίτερη σειρά αγώνων. Για εκείνον σε αυτά τα παιχνίδια στους τελικούς δεν είναι τόσο σημαντικό το πόσο υψηλού επίπεδου, πόσο επαγγελματικό βολή θα παίξεις, αλλά όλα βρίσκονται μέσα στο μυαλό. Περιγράφοντας τη σειρά μας είπε πως το τι ακριβώς συνέβη με τις νίκες και τις ήττες εντός και εκτός έδρας. Είπε πως είχαμε λίγη πίεση στο παιχνίδι που θα μπορούσαμε να πάρουμε το πρωτάθλημα στην έδρα μας και ίσως αυτό μας επηρέασε. Ωστόσο, το σημαντικό για εκείνον είναι ότι ο ΠΑΟΚ, η ομάδα του, κατάφερε στο τέλος να δείξει τη μεγαλύτερη συγκέντρωση και να δείξει ουσιαστικά ότι είχε περισσότερη αυτοπεποίθηση, καλύτερη νοοτροπία και με αυτόν τον τρόπο να μπορέσει να πάρει το πρωτάθλημα. Δεύτερη χρονιά του στον ΠΑΟΚ, δεύτερο πρωτάθλημα, έστω και με ένα διάλειμμα την περσινή. Αν περάσουν τα χρόνια, τι θα νιώθει για τον ΠΑΟΚ, πώς πιστεύει ότι θα έχει στο μυαλό του τον ΠΑΟΚ, σαν μία από όλες τις ομάδες που έπαιξε ή κάτι σε κάνει ξεχωριστό, με όλα αυτά που ζει εδώ. Alexander, you have played two seasons for ΠΑΟΚ and you have celebrated two championships. You are part of glory times of the team. We would like to ask you how you feel about that. What do you feel for PAOK? And after some years at the end of your career, when you are going to look back, what would be PAOK for you? Would be one team of your career or something more unique? You know, first of all, it's really special, you know, like because when I came to PAOK the first year, you know, it was a really big club, but the volleyball team they never won any title, you know, and I think in the first year we make a history for the volleyball club, you know. We won title, we won two titles, we won the cup, we won the championship. And maybe in some moment, you know, like it changed me, it changed my feeling about you, about the club, how I feel about everything, you know, like I say many times, you know, like for me, PAOK now it's like a second home. You know, of course my first home, it's my family and my wife, my kids, but my second home for me is the PAOK. Μάλιστα. Ήταν πάρα πολύ special αυτό που έχω ζήσει με τον PAOK. Όταν είχα έρθει πρώτη φορά στην ομάδα, ήξερα ότι μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο κλαμπ. Ωστόσο, το τμήμα βόλεϊ του συγκεκριμένου κλαμπ δεν είχε καταφέρει να παρηγυρίσει κάποιο έτσι μεγάλο τίτλο, κάποια μεγάλη επιτυχία. Καταφέραμε, πήραμε το πρωτάθλημα, πήραμε το κύπελλο, ξαναπήραμε το πρωτάθλημα, γράψαμε ιστορία για το τμήμα βόλεϊ του ΠΑΟΚ.
από ένα σημείο και μετά ο ΠΑΟΚ δεν ήταν ένα απλό κλαμπ για εμένα όπως τα υπόλοιπα. Όπως έχω ξαναπεί, νιώθω τον ΠΑΟΚ ως δεύτερο σπίτι μου. Το πρώτο μου σπίτι είναι η οικογένειά μου. Το δεύτερο σπίτι μου είναι ο ΠΑΟΚ και είναι κάτι ξεχωριστό. Άρα, και χθες όταν τον ρώτησαν, είπε ότι για την επόμενη χρονιά είπε πού να πάω. Εδώ, έτσι ανέφερε. Είναι θέμα χρόνου, είναι τυπικό το να ανακοινωθεί ότι θα παίξει και του χρόνου στον ΠΑΟΚ. Alexander, yesterday when you had been asked if you are going to stay to PAOK, you answered that you won't go anywhere else. Can you tell us something more about your future in the team? Have you decided to stay in PAOK and we should just say that there are some details for that agreement? You know, we still didn't make any official conversation, you know, like everybody will know that I want to stay, you know, I believe this club also want me to stay, so I think in couple days we will have the answer. Okay. Δεν έχουμε κάνει κάποια επίσημη συζήτηση ή συνάντηση με τους ανθρώπους του κλαμπ. Ωστόσο, είναι ξεκάθαρο ότι εγώ θέλω να μείνω στην ομάδα. Έχω την αίσθηση ότι και το κλαμπ θέλει να παραμείνω στην ομάδα και νομίζω ότι τις επόμενες ημέρες, τις επόμενες 2-3 ημέρες μπορούμε να ξέρουμε, να μάθουμε παραπάνω πράγματα για το τι ακριβώς θα συμβεί. Ωραία. Να τον ευχαριστήσουμε και καλή συνέχεια στον ΠΑΟΚ. Ευχόμαστε. Alexander, thank you very much. Congratulations again for the championship and we hope that you are going to have more glory days with the team. I think it's going to be. Αυτό είναι. Okay, thank you. Thank you very much. Thank you. Thank bye. You very much. Bye. Bye-bye.